να παρουσιάσω τον κύριο Αντωνίου. Λοιπόν, το θέμα του είναι νεότερα στοιχεία για την αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου στις Σέρες, οι μελέτες των αρχιτεκτώνων Μιτσάκη, Λέγκερη και Γεωργακόπουλου για τα νέα σχολικά κτίρια της πόλης. Ο κύριος Αντωνίου είναι αρχιτέκτον του Απιθήτα και διδάκτορ του τμήματος, του ίδιου τμήματος αρχιτεκτώνων. Νομίζω ότι το διδακτορικό του σχετίζεται άμεσα με το θέμα που θα παρουσιάσει. Και επίσης φυσικά έχει κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Παρακαλώ τον κύριο Αντωνίου να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Παρακαλώ. Αντικείμενο της απόψινής εισήγησής μου είναι η παρουσίαση και η αρχιτεκτονική ανάλυση μιας σειράς άγνωστων μέχρι σήμερα μελετών που εκπώνησαν το 1940 και την περίοδο 1947-48 οι αρχιτέκτονες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Μιτσάκης και Σπύρος Λέγκερης για 4 σχολεία της πόλης των Σερών, το 1ο, το 5ο, το 6ο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Θηλαίων. Μολονότι καμία από τις μελέτες αυτές δεν πραγματοποιήθηκε, τα αρχιτεκτονικά του σχέδια μας παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και σημαντικά στοιχεία για το έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας στις Σέρες. Ξεκινώντας λοιπόν την εισήγηση, τοποθετούμε τις παραπάνω μελέτες στο πλαίσιο της εποχής τους. Αναφερόμαστε έτσι στις προσπάθειες του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και κοινωνικό εξυγχρονισμό. Γίνεται σύντομη αναφορά στους συντελεστές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και στο δυναμικό της αρχιτεκτονικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, που είχε επιφορτιστεί με το έργο της οικοδόμησης νέων σχολικών κτηρίων. Αναπτύσσονται σύντομα τα κυριότερα γνωρίσματα των σχολικών κτηρίων που οικοδομούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια και στη συνέχεια στις Σέρες. Η εισήγηση επικεντρώνεται ακολούθως στην αρχιτεκτονική ανάλυση και κριτική των μελετών Μιτσάκη-Λέγκερη και ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο λοιπόν της μεγάλης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Μεσοπολέμου, κατά τη διάρκεια της δεύτερης κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, 1928-32, με υπουργούς παιδείας τον Κωνσταντίνο Γόντικα αρχικά και τον Γεώργιο Παπανδρέου στη συνέχεια, το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και στελεχώνει το αρχιτεκτονικό τμήμα που είχε ιδρυθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα με νέους αρχιτέκτονες. Οι επιστήμονες αυτοί, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει λαμπρές σπουδές στην νεοσύστατη αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή σε Πολυτεχνία και Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εμφορούνται από νεωτερικές ιδέες γύρω από την αρχιτεκτονική και αναλαμβάνουν με ιδιαίτερη επιτυχία, στις περισσότερες περιπτώσεις, να σχεδιάσουν νέα σχολικά κτίρια για όλη την επικράτεια. Σύμφωνα λοιπόν με εκτιμήσεις, τα διδακτήρια που κατασκευάστηκαν την εποχή εκείνη ανέρχονται σε τριάδες. Σημείο αναφοράς αποτελεί το έτος 1926, οπότε στο αρχιτεκτονικό τμήμα προσλαμβάνεται ο ταλαντούχος Νίκος Μιτσάκης. Από το 1930, οπότε τοποθετείται προϊστάμενο στο Γραφείο Μελετών Νέων Σχολικών Κτηρίων και για μεγάλα διαστήματα της δεκαετίας του 30, μία ομάδα πρωτοπόρων αρχιτεκτώνων συσπυρώνεται γύρω του. Πρόκειται για τους παρακάτω, μερικοί από τους οποίους εικονίζονται και στην οθόνη μας, ο Σπύρος Λέγκερης, ο Χούλης Παναγιωτάκος, ο Πάτροκλος Καραντινός, ο Περικλής Γεωργακόπουλος, ο Βασίλης Δούρας, ο Θουκυδίδης Βαλεντής, ο Ρέστης Μάλτος και άλλοι.
Η εφαρμογή των αρχών του κεντροευρωπαϊκού μοντέρνου κινήματος στα νέα σχολικά κτίρια γίνεται εφικτή χάρη στο φιλοπρόοδο πνεύμα που υπήρχε στο αρχιτεκτονικό τμήμα και ενισχυόταν από την παρουσία του Θεόδωρου Μιχαλόπουλου, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση του τμήματος αυτού για το μεγαλύτερο διάστημα της δεκαετίας του 30. Ο Μιτσάκης, ως μελετητής αρχιτέκτων αρχικά και ως προϊστάμενος του Γραφείου Μελετών αργότερα, επιλύει αρχιτεκτονικά διάφορα μεγέθη διδακτηρίων, τα οποία αναγάγει στη συνέχεια σε τύπους, ώστε να μπορούν να κτιστούν σε όλη την επικράτεια με δυνατότητα εφαρμογής πολλών παραλλαγών. Τα νέα σχολικά κτίρια διακρίνονται για τη σχετικά απλή τυπολογική τους διάρθρωση που γίνεται συνθετότερη στα μεγάλης κλίμακας διδακτήρια. Οι αίθουσες διδασκαλίας διατάσσονται σε σειρά και εξυπηρετούνται από επιμήκης αλλά ευρύχωρους διαδρόμους που άλλοτε προστατεύονται από ιαλοστάσια και στρέφονται προς τα βόρεια και άλλοτε παραμένουν ανοιχτοί σαν στοές ή εξώστες και στρέφονται προς τα νότια. Η χαρακτηριστική αυτή τυπολογία των σχολικών κτηρίων δεν περιορίζει σε καμία περίπτωση ενδιαφέρουσες εκφράσεις μορφολογικής πρωτοτυπίας. Η μορφή των μεσοπολεμικών σχολικών κτηρίων είναι επίσης ιδιαίτερα απλή και σχεδόν πάντοτε αποκαλύπτει τη λειτουργία τους. Οι πτέρυγες διδασκαλίες διαμορφώνουν ορθογώνια παραλληλεπίπεδα με οριζόντια βατά δώματα από τα οποία συχνά προεξέχει η απόλυξη του κλιμακοστασίου. Σε επαφή με την πτέρυγα των αιθουσών διδασκαλίας ή σε κοντινή απόσταση από αυτό, μπορεί να σχεδιαστεί το υπόστεγο γυμναστικής που συνήθως προσανατολίζεται προς τα ανατολικά. Οι αίθουσες και οι διάδρομοι φωτίζονται από μεγάλα ανοίγματα ή ακόμη από ζώνες οριζόντιων επιμικών ή αλλοστασίων που από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 30 μπορεί να κρύβουν και τα υποστηλώματα πίσω τους. Οι υψητενείς όγκοι των κλιμακοστασίων φωτίζονται συνήθως από ενιαία κατακόρυφα γυαλοστάσια. Η κατασκευή των διδακτήριων τώρα είναι εξίσου απλή, γρήγορη και οικονομική. Συχνά επιλέγεται σύνθετη κατασκευή με φέρουσα λιθοδομή από λίθους που προμηθεύονται από κοντινές περιοχές και οπλισμένο μπετόν για τις πλάκες, τις δοκούς και τα υπέρθυρα. Εναλλακτικά, κυρίως στα πολυθέσια διδακτήρια των αστικών κέντρων, χρησιμοποιείται σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τείχοι πλήρωσης σχηματίζονται με διπλές τρώσεις οπτόπλυνθων ανάμεσα στους οποίους παρεμβάλλεται διάκαινο. Η κατασκευή πραγματοποιείται με βάση αρχιτεκτονικά σχέδια του Γραφείου Μελετών και εποπτεύεται από σχολικό αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες σχολικών κτηρίων των κατατόπους γενικών διοικήσεων. Τα έργα κατασκευάζονται από εργολήπτες, οι οποίοι επιλέγονται έπειτα από διαδικασίες διαγωνισμών. Στις Σέρες τώρα, όπου η εκπαιδευτική παρουσία είναι έντονη, ήδη από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το ξεκίνημα κατασκευής νέων σύγχρονων διδακτήριων τοποθετείται στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 20, με την κατασκευή του γυμνασίου Αρένων. Πρόκειται για επιβλητικό διδακτήριο τριών επιπέδων, που κατασκευάζεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει η νομοθεσία της εποχής για την ανέγερση και επισκευή σχολικών κτηρίων στις νέες χώρες. Η νεοκλασικίζουσα μορφή του, με τον τονισμό του άξονα της συμμετρίας στην πρόσωψη, την κεντρική στοά και την καραμωτή στέγη του, που διακρίνεται πίσω από τα χαρακτηριστικά στη θέα, σηματοδοτεί τη μετάβαση από την αρχιτεκτονική της ανάμνησης στην αρχιτεκτονική της ελπίδας, για να δανειστώ μια έκφραση του αείμνηστου καθηγητή Γεωργίου Λάβα. Το σχολικό αυτό κτίριο, στο Λίδι των Σερών, συντηρείται και λειτουργεί μέχρι σήμερα στεγάζοντας το πρώτο γυμνάσιο. Το επόμενο σχολικό κτίριο, που σχεδιάζεται και κρίζεται την ίδια περίοδο, 29-30, είναι το 7ο, σημερινό 1ο και 7ο, εξατάξιο δημοτικό σχολείο στα νότια του γηπέδου του Πανσεραϊκού, στη συνοικία Κιουπλιά. Πρόκειται για αξιόλογο διόροφο διδακτήριο που κτίστηκε όπως και άλλα σχολικά κτίρια του Μεσοπολέμου στις Σέρες για να αντιμετωπίσει τις έντονες στεγαστικές ανάγκες των νεοαφιχθέντων προσφυγικών πληθυσμών. Αποτελείται από 2 ορόφους, σε καθέναν από τους οποίους διατάσσονται 3 μεσημβρινές αίθουσες διδασκαλίας σε σειρά που εξυπηρετούνται από βορεινό ιαλόφρακτο διάδρομο, ο οποίος στα ανατολικά του συνδέεται με κλιμακοστάσιο που φέρει περίτεχνες σιδεριές. Η απέριτη πρόσωψη του κτηρίου τονίζεται από 2 μικρές γωνιακές τοξωτές στοές στα άκρα της πτέρυγας, από όπου πραγματοποιείται η είσοδος.
Η μία σήμερα παραμένει ανοιχτή, η άλλη έχει κλείσει και κάτω αριστερά επισημαίνω μία ομοιότητα με το διδακτήριο του Λαγκαδά που έχει ίδια τυπολογία και μορφολογία. Το 1931, στο πλαίσιο τώρα του προγράμματος ανέγερσης νέων σχολικών κτηρίων της κυβέρνησης Βενιζέλου, ο Γεωργακόπουλος, ο οποίος είχε κάνει σπουδές στη Δρέσδη, σχεδιάζει δύο επίσης εξατάξια δημοτικά σχολεία που μας θυμίζουν μέχρι σήμερα την εικόνα των Σερών του Μεσοπολέμου. Πρόκειται βέβαια για το δεύτερο δημοτικό σχολείο στη Συνοικία Ανατολή και το τρίτο τέταρτο, σημερινό 12ο δημοτικό σχολείο, στη Συνοικία Ευαγγελιστρίας. Τα δύο σχολικά κτίρια ακολουθούν πλήρως τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την τυπολογία, τη μορφή, την κατασκευή και τον προσανατολισμό τους. Το Δημοτικό Σχολείο Ευαγγελίστριας διαθέτει επιπλέον και αίθουσα χειροτεχνίας, όπως συμβαίνει σε αρκετά δημοτικά σχολεία της εποχής. Χαρακτηριστικό μορφολογικό ιδίωμα του σχολικού αυτού κτιρίου είναι η δημιουργία γωνιακού προστόου εισόδου και υπερκείμενου μικρού ημιπαίθριου χώρου με εξώστη. Μέχρι σήμερα οι πληροφορίες για τη μεσοπολεμική εκπαιδευτική δομή των Σερών σταματούσαν κάπου εδώ. Πρόσφατα, η έρευνα στο αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, αποκάλυψε την ενεργό συμμετοχή του Μιτσάκη στο σχεδιασμό της σχολικής στέγης των Σερών λίγους μόνο μήνες πριν την έναρξη του πολέμου του 1940 και συγκεκριμένα την άνοιξη και το καλοκαίρι εκείνου του έτους. Πρόκειται για σειρά αρχιτεκτονικών μελετών για τρία δημοτικά σχολεία, καθώς και για το Γυμνάσιο Θηλαίων, το οποίο από το 1936-37 είχε μεταφερθεί στο παλιό, μετέπειτα στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης, εκεί δηλαδή που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Το πρώτο δημοτικό σχολείο σχεδιάζεται σε οικόπεδο επί της οδού Τσαλοπούλου, στη θέση όπου υπάρχει μέχρι σήμερα το νεοκλασικό κτίριο του ομώνυμου 23ου Δημοτικού Σχολείου. Η τυπολογική διάρθρωση του προτινόμενου διδακτηρίου, που επρόκειτο να αντικαταστήσει το παλαιότερο, διακρίνεται για τη σαφήνειά της. Είσοδος από το δρόμο οδηγεί σε ημιπαίθριο χώρο, δεξιά του οποίου οργανώνεται η αίθουσα συγκεντρώσεων και απέναντί του η διόροφη πτέρυγα με τις αίθουσες διδασκαλίας. Πρόκειται για διάταξη που παραπέμπει στην πρωτότυπη τυπολογική επίλυση του Δημοτικού Σχολείου Κολονού στην Αθήνα, από τον ίδιο αρχιτέκτονα στις αρχές της δεκαετίας του 30. Η μορφή του σχολικού κτηρίου στις Σέρες, για το οποίο επιλέγεται κεραμωτή στέγη στην πτέρυγα των αιθουσών και οριζόντιο δώμα στην αίθουσα συγκεντρώσεων, προσανατολίζεται σε αντίστοιχες αναζητήσεις στο αρχιτέκτονα κατά τη διάρκεια του δευτέρου μισού της δεκαετίας του 30 για μια εθνική αρχιτεκτονική, αντιπροσωπευτικά δείγματα της οποίας είναι το Δημοτικό Σχολείο Τούμπας Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν εντοπίστηκε, πιθανώς έχει κατεδαφιστεί, μαθητικά οικοτροφία στη Σιάτιστα και στο Τσοτήλι Κοζάνης, που να αποπερατωθεί μετά τον πόλεμο και σήμερα παραμένουν, χρειάζοντας αποκατάσταση, καθώς επίσης και το ησυχαστήριο φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Περτούλι Τρικάλων. Το πέμπτο δημοτικό σχολείο, το δεύτερο σχολικό κτίριο του 1940, σχεδιάζεται σε ευρύχωρο οικόπεδο του οικοδομικού τετραγώνου 62, στη συμβολή δηλαδή των οδών Αγίας Σοφίας, Ιπποκράτους και Ορφέως, εκεί που βρίσκεται το παλιό Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο της πόλης. Το οικόπεδο στο οποίο σχεδιάστηκε η μελέτη, έκτασης 4.000 τετραγωνικών μέτρων, περιελάμβανε 14 μικρές ιδιοκτησίες του Δήμου, του Γυροκομείου και Ιδιωτών, που επρόκειτο να παλωτριωθούν. Ο σχεδιασμός του σχολικού κτηρίου στον χώρο ακολουθεί τις αρχές του Γραφείου Μελετών, προβλέποντας μία μονόρροφη διδακτηριακή πτέρυγα προς τα βόρεια και εγκάρσιο σκέλος προς τα ανατολικά για την οργάνωση ημιπαίθριου γυμναστηρίου, βοηθητικών χώρων και σχολικού κήπου. Ο προσανατολισμός του ημιπαίθριου γυμναστηρίου προς τα δυτικά αντιβαίνει στην πρακτική που ακολουθούνταν συνήθως και δικαιολογείται λαμβάνοντας υπόψη το σχήμα του οικοπαίδου, τον προσανατολισμό του και κυρίως τις γειτονικές ιδιοκτησίες. Το έκτο δημοτικό σχολείο σχεδιάζεται σε ένα μικρό αστικό οικόπεδο τραπεζοειδούς κάτωψης που με επιφύλαξη εκτιμάται ότι βρίσκεται στα νότια της πλατείας Εμπορίου, πιθανώς ανάμεσα στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Εφόρων, Νικολάου και Παπανδρέου.
Επρόκειτο για ένα διδακτήριο μικρής κλίμακας με ημιπαίθριο χώρο εισόδου, γραφείο, αίθουσα συγκεντρώσεων στα βόρεια του οικοπαίδου, που συνδεόταν με διόροφη πτέρυγα τριών αιθουσών ανά όροφο προς τα δυτικά. Ο διάλογος ανάμεσα στη διόροφη πτέρυγα με την κεραμωτή στέγη και το μονόροφο κτίριο υποδοχής με το επίπεδο δώμα επαναλαμβάνει την επίλυση του Δημοτικού Σχολείου στην οδό Τσαλοπούλου. Κορονίδα τώρα τη σειρά των μελετών του Μιτσάκη για τις Σέρες αποτελεί η μελέτη για το Γυμνάσιο Θηλαίων, το οποίο είχε ιδρυθεί ήδη από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 30 και λειτουργούσε αρχικά στο κτίριο του Γυμνασίου Αρένων και έπειτα στο νεοκλασικό κτίριο του παλιού στρατιωτικού νοσοκομείου. Η μελέτη αφορά διόροφο διδακτήριο με εκτεταμένο κτηριολογικό πρόγραμμα, η κάτοψη του οποίου αναπτύσσεται γραμμικά στα βόρεια ενός επιμήκους επικλινούς οικοπαίδου στο οικοδομικό τετράγωνο 67, που περιβάλλεται δηλαδή από τις τότε οδούς Σουφλίου, Μεγάλων Ταξιαρχών και Πρίγκιπος Νικολάου στη συνοικία της Καλυθέας. Κάποιες είναι μέχρι σήμερα φέρουν το ίδιο όνομα. Η διάρθρωση της κάτοψης επαναλαμβάνει το μοντέλο του Δημοτικού Σχολείου του Μιτσάκη στην οδό Κολέτη στα Εξάρχεια. Σε κάθε όροφο, δύο ζέργοι αιθουσών με προθάλαμο εισόδου ανάμεσά τους τοποθετούνται ανάμεσα σε ημιπαίθριο κλιμακοστάσιο. Η διάταξη όμως εδώ του κλιμακοστασίου επιτρέπει τη δημιουργία ενός ημιπαίθριου χώρου μπροστά του, που μας θυμίζει ως ένα βαθμό το Χαγιάτι στα μακεδονικά σπίτια, αφετέρου τη δημιουργία γραφείων ή βοηθητικών χώρων πίσω του. Πρόκειται για παραλλαγή που ο Μιτσάκης θα χρησιμοποιήσει και σε άλλα σχολεία της περίοδου αυτής που κατασκευάστηκαν, όπως το Δημοτικό Σχολείο στην Οδό Τραπεζούντος της Νέας Σμύρνης και άλλα. Αυτή δηλαδή τη μορφή θα είχε το Γυμνάσιο Θηλαίων Σερών, εάν κτιζόταν περίπου. Η μορφή του κτηρίου με τη μονόριχτη κεραμωτή στέγη και τον επιμήκη με συμβρινό εξώστη επαναλαμβάνει την αντίστοιχη μορφή του Δημοτικού Σχολείου Γυμνασίου Ελληνικού έργου του 1936, που και αυτό δεν έχει εντοπιστεί. Πρόκειται λοιπόν για μια νέα εκδοχή ενός σύγχρονου για την εποχή του κτηρίου με αναφορές στη μακεδονική αρχιτεκτονική παράδοση. Η ίδια αρχή διέπηκε τη μορφολόγηση της βόρειας όψης με το αξονικό σαχνισί και τα μικρά παράθυρα που θυμίζουν τα μεσοπολεμικά οικοτροφία της Δυτικής Μακεδονίας. Η μελέτη αυτή του Μιτσάκη δεν πραγματοποιήθηκε, όπως προείπαμε, αλλά μετά τον πόλεμο του 40, ο Λέγκερης επικαιροποιεί τη μελέτη του πρόωρα χαμένου συναδέλφου του για το Γυμνάσιο Θηλαίων, προσθέτοντας έναν επιπλέον όροφο, δίχως να τροποποιήσει τη διάταξη της κάτοψης και τη μορφή του κτηρίου. Το κτίριο στη νέα του μορφή σχεδιάζεται για τη βόρεια πλευρά της σημερινής πλατείας Ίκα, σε οικόπεδο δηλαδή που περικλειόταν από τις οδούς Αριστοτέλους, Πρίγκιπος Χριστοφόρου, Νέστορος Φωκά και Γεναδίου. Η νέα μελέτη έχει την ίδια τύχη με τις προηγούμενες και δεν πραγματοποιείται, ουσιαστικά λόγω έλλειψης χρημάτων. Επρόκειτο να συναυθεί ένα δάνειο το οποίο δεν δόθη. Μάλλον για γραφειοκρατικούς λόγους, σύμφωνα με τον τύπο της εποχής. Το Γυμνάσιο Θηλαίων μένει κατά συνέπεια μέχρι σήμερα στο παλιό κτίριο που μέχρι τότε φιλοξενούνταν. Με αυτά λοιπόν τα νέα στοιχεία για τη δραστηριότητα των αρχιτεκτώνων του Υπουργείου Παιδείας της ΣΕΡΕΣ πριν και μετά τον πόλεμο του 40, μπορούμε να διατυπώσουμε ορισμένα συμπεράσματα. Μέσα από τις λίγες αυτές σελίδες παρακολουθήσαμε την πορεία του σχεδιασμού νέων κεντρικών διδακτηρίων στη διάρκεια περίπου μίας εικοσαετίας. Πρόκειται για αξιόλογες μελέτες των Γεωργακόπουλου, Μιτσάκη και Λέγκερη, κάποιες από τις οποίες είχαν την τύχη να υλοποιηθούν, ενώ άλλες παρέμειναν στα σχέδια, φυλαγμένες για πολλά χρόνια στα αρχεία. Σε κάθε περίπτωση, μελέτες και κτίρια εκφράζουν εύγλωτα τις προσπάθειες των δημιουργών τους, αλλά και του εντολέα τους, του ελληνικού κράτους, για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και κοινωνικό εξυγχρονισμό. Τα κτίρια των αρχών της δεκαετίας του 30 κυριαρχεί η αρχιτεκτονική του μοντέρνου κινήματος, ενώ σε εκείνα που σχεδιάστηκαν στην αυγή της επόμενης δεκαετίας, ο λειτουργικός εξυγχρονισμός τους ξεκινά να συνδιαλέγεται με μορφές εμπνευσμένες από την αρχιτεκτονική παράδοση του βορειοελλαδικού χώρου σε μια αναζήτηση μιας νέας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Στο πέρασμα του χρόνου, τα μεσοπολεμικά σχολικά κτίρια γνώρισαν αλλοιώσεις και ειδικά στην πόλη των Σερών, συνύπαρξη με μεταπολεμικές προσθήκες. Σήμερα, 80 και πλέον χρόνια από το κτίσιμό τους, η ανάγκη για τη συνολική τους προστασία είναι επιβεβλημένη, αφού άλλωστε αποτελούν φορείς διατήρησης της
ιστορικής μνήμης. Στη δίνη όμως της πολύπλευρης κρίσης, ας ξεκινήσουμε από τα στοιχειώδη. Από την ενημέρωση δηλαδή και την προσπάθεια ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας ως προς την αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική και πολιτισμική τους αξία, καθώς βέβαια και από την νομοθετική τους προστασία. Έτσι ίσως μπορούμε να προσδοκούμε την αποτροπή του αφανισμού τους και ενδεχομένως τη μελλοντική τους συμβολή σε μια πολυδιάστατη, γιατί όχι, περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από την ένταξή τους σε ένα δίκτυο μνημείων και ιστορικών κτηρίων του 20ου αιώνα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Αντωνίου. Ακούγοντας τον, σκεφτόμουν πόσες απίθανα πολλές μελέτες άξιων αρχιτεκτώνων και άξιων μελετητών γενικά του αστικού χώρου βρίσκονται κρυμμένες σε συρτάρια και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Είναι πραγματικά οδυνηρό να το σκέφτεται κανείς ότι τόση έγνοια για την καλή λειτουργία των κτηρίων και για την ευπρέπεια του δημόσιου χώρου, τόση προσπάθεια πάει χαμένη. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ανακοίνωση.